χώρα μας. Είναι ο αρχαιολόγος που όταν ήρθε στην Ελλάδα είπε ότι έφτασε σπίτι του. Από το 1973 μέχρι και σήμερα ήμουν τουλάχιστον 4 μήνες κάθε χρόνο εδώ, ορισμένες φορές όλο το χρόνο. Και τελικά νομίζω ότι ο κόσμος βαρέθηκε να με δει σαν ξένο και μου δώσε μια ταυτότητα και λένε πως είμαι πια Έλληνας. Ο Στέφανος Μίλλερ με μεγάλη αίσθηση ευθύνης ανέσκαψε και ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμαίας και έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα όπως το στάδιο όπου διεξάγονταν τα Νέμεα. Παράλληλα δημιούργησε ένα αρχαιολογικό πάρκο έκτασης περίπου 180 στρεμμάτων καθώς και ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο και ξεκίνησε την αναστήλωση του Ναού του Δία, ενώ υπήρξε και η ψυχή της αναβίωσης των Νεμαίων Αγώνων. Ένα έργο ζωής που διήρκεσε για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αυτός ο αρχαιολόγος έχει αυτή τη χαρά, αλλά έχει και ευθύνες. Πρέπει πάντοτε να φροντίζει την προστασία και την παρουσίαση των ευρημάτων του. Ο Αμερικανός αρχαιολόγος που πολιτογραφήθηκε Έλληνας το 2005 έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία από τις ανασκαφές του στην Ελλάδα και από το 1982 έως το 1987 διετέλεσε διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε για τον Στέφανο Μίλλερ ότι αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο επιστήμονα που λάτρεψε τη χώρα μας. Έργο ζωής η ανασκαφή και αναστήλωση της αρχαίας Νεμαίας. Τον ευγνωμονούμε βαθιά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει σε μήνυμά του ότι αποχαιρετούμε τον Στέφανο Μίλλερ ως έναν δικό μας άνθρωπο, ως έναν συμπολίτη μας. Έγινε Στέφανος από Στίβεν, πολύ πριν η πολιτεία του αποδώσει τιμητικά την ελληνική υπηκότητα το 2005. Είχα τη χαρά και την τιμή να συναντηθώ μαζί του στην Νεμαία τα τελευταία χρόνια. Να θαυμάσω την αφοσίωσή του στις οικουμενικές αξίες της κλασικής Ελλάδας και να μοιραστώ την ανυπόκριτη αγάπη του για τη χώρα μας. Το σπουδαίο ανασκαφικό έργο του Στέφανου Μίλλερ, καθώς και την αγάπη του για τη σύγχρονη Ελλάδα και τον πολιτισμό της, εξήραν και η Υπουργός Πολιτισμού, Πολιτικά Κόμματα και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. Γεωργία Παναγιωτοπούλου είναι στις αθλητικές ειδήσεις σε λίγο.